Βρισκόμαστε στο ζωολογικό κήπο της Κολονίας στη Γερμανία. Εδώ συναντήσαμε τον υποπόταμο, το μεγαλύτερο μετά τον ελέφαντα θηλαστικό που έχει το επιστημονικό όνομα Υποποτάμους Αμφίμπλους. Υποπόταμος είναι ελληνική λέξη. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι το παμφάγο αυτό θηλαστικό είχε συγγένεια με τα άλογα, όπως φαίνεται άλλωστε από το όνομα που του έδωσαν. Παλαιότερα, πολλοί φυσιοδίφες κατέτασαν τον υποπόταμο ως συγγενή με τα γουρούνια, λόγω της ομοιότητας του σωματότυπού τους. Σήμερα, η επιστήμη θεωρεί τους υποποτάμους τα πλησιέστερα εν ζωή θηλαστικά της ξηράς που συγγενεύουν με τα θαλάσσια κύτη. Τα μάτια και τα αυτιά του υποπόταμου είναι τοποθετημένα ψηλά στο κρανίο. Αυτό του επιτρέπει να περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας μισοβυθισμένος στα νερά των τροπικών ποταμών, αποφεύγοντας έτσι τη ζέστη και τα ηλιακά εγκάβματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του υποπόταμου είναι οι μακροί κοινόδοντες. Τους κοινόδοντές του, που έχουν μήκος έως 50 εκατοστά, ο υποπόταμος χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τη συλλογή της τροφής του. Επίσης, αποτελούν ένα τρομερό όπλο εναντίον των εχθρών του, σε συνδυασμό με το τεράστιο κεφάλι του που λειτουργεί ως πολιορκητικός κρυός. Το φυσικό περιβάλλον του υποπόταμου είναι τα τροπικά ποτάμια της Αφρικής. Ζουν σε ομάδες έως 40 υποπόταμοι και είναι ιδιαίτερα επιθετικοί προς τα άλλα ζώα, ακόμη και στον άνθρωπο, όταν απειλείται η περιοχή τους, την οποία υπερασπίζονται πάντοτε με σθένος. Ο υποπόταμος γεννά τα μικρά του κάτω από το νερό. Το νεογέννητο, που έχει βάρος 45 κιλά, κολυμπάει μόνο του μέχρι την επιφάνεια για να πάρει την πρώτη του αναπνοή. Αυτή η διαδικασία αναδεικνύει τη στενή επαφή του υποπόταμου με το υγρό στοιχείο, αλλά και την εξελικτική σχέση που έχει με τους μακρινούς θαλάσσιους συγγενείς του στους ωκεανούς.